Είχαμε σταματήσει στη σελίδα 1007, καθώς έχουμε ξεκινήσει την προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, του Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο. Είχαμε πει νομίζω και το 7 εδάφιο, το είχαμε πει, και θα συνεχίσουμε από το 8ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω, 1007 σελίδα, Α Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, και συνεχίζουμε ...από το 8ο εδάφιο. «Όστις και θέλει σα στηρίξει αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, για να έχουν μία συνέχεια και μία συνάφεια τα σημερινά... ...θα πούμε ότι ο Απόστολος Παύλος... ...ζώντας γενικότερα μία ζωή ευχαριστηριακή... ...όχι μόνο για αυτά τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του, που έχει κάνει θαυμάσια αλλά και για αυτά τα οποία κάνει ο Θεός τους άλλους, αρχίζει και ευχαριστεί τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση κάποιος να ευχαριστεί τον Θεό για αυτά που κάνει στους άλλους. Βεβαίως, πολύ μεγάλη υπόθεση είναι να ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτά που κάνει σε εμάς. Διότι δεν είναι καθόλου σπάνιο το φαινόμενο να ναι μην ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα οποία έχει κάνει σε εμάς. Παρά το γεγονός ότι έχει κάνει πολλά πράγματα σε εμάς. Εδώ βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο ότι κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό το παραπέρα βήμα που κάνει ο Απόστολος είναι που τον καθιστά και συνεργάτη του Θεού. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας, για άντρες και γυναίκες. Να είμαστε συνεργοί του Κυρίου, εργαλεία του, σκευή του. Για να μπορέσει ο Θεός να εργαστεί με κάποιον, θα πρέπει καταρχήν ο άνθρωπος αυτός να είναι ευχαριστών τον Θεό για αυτά που έχει κάνει στη ζωή του. Η διαφορά όμως η μεγάλη που κάνει ο Θεός με αυτόν όσον αφορά την επικοινωνία αλλά και την κατεβόδωσή του είναι όταν ευχαριστεί τον Θεό για τους άλλους. Ιδιαιτέρως όταν αυτοί οι άλλοι εκ των πραγμάτων δεν φαίνεται να είναι εκείνη που θα έπρεπε να είναι, διότι παρά το γεγονός ότι δεν μένουν πίσω οι σου δεν χάρισμα, όπως διαβάσαμε τις προάλλες, παρότι έχουν πλουτιστεί κατά πάντα λόγων και εισπάσαν γνώση, εν τούτης, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, αλλά και στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, υπάρχουν μεταξύ τους γκρίνιες και έριδες και ο ίδιος ο Παύλος λέει ότι είστε σαρκικοί. Εν τούτης, ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για όλους αυτούς, παρά την σαρκικότητά τους, γιατί δεν λησμονεί ότι ο Θεός κάποια στιγμή κάτι έκανε πάνω σε αυτούς και με αυτούς. Δεν το αγνοεί λοιπόν αυτό. Η παρούσα, όχι και τόσο καλή κατάσταση της Εκκλησίας των Κορινθίων, ή εν πάση κάποιον από αυτών, δεν εμποδίζει τον Απόστολο Παύλο να ευχαριστεί τον Θεό για σύσσωμη την Εκκλησία των Κορινθίων. Ευχαρίστησε λοιπόν τον Θεό διότι είχαν πλουτιστεί κατά πάντα λόγων και κατά πάσα γνώση, δηλαδή ο Θεός τους μιλούσε με χίλιους δυο αυτό σημαίνει το κατά πάντα λόγων, και το κατά πάσα γνώση σημαίνει ότι από αυτές τις Άγιες πορές που το Πνεύμα το Άγιο έκανε, δια του Λόγου Του, και μέσα από διάφορα γεγονότα ή προσωπικές αποκαλύψεις είχαν οδηγηθεί σε μια πιο βαθύτερη κατανόηση πράγμα το οποίο τους επέτρεπε να είναι στερεωμένοι στον Χριστό. Γι' αυτό λέει ότι στο εξεδάφιο ότι η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας. Είχαμε πει ότι η μαρτυρία του Θεού, του Χριστού, στηρίζεται μεταξύ μας, πρώτον με την προσωπική αποκάλυψη που το Πνεύμα το Άγιο παρέχει στον κάθε έναν από εμά, αλλά και μέσα από τις γενικότερες ενέργειες, τις οποίες ο Θεός κάνει στις συναθροίσεις Του, όταν αυτές συνάζονται στο όνομα του Χριστού. Αφού λοιπόν τους λέει ότι ευχαριστεί τον Θεό για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ανάμεσά μας και ότι είστε εστερεωμένοι, λέει στο 7 Δάφιο ότι δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα και αυτό το χάρισμα αυτά τα χαρίσματα τα οποία ο Θεός έδωσε και πρόσφερε στην Εκκλησία των, των Κορινθίων, ανεξαρτήτως αν τώρα έχουν γίνει σαρκικοί, το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι να είναι κάποιο χαρισματικός και σαρκικός. Το πιο επικίνδυνο πράγμα. Γιατί ο Θεός στην αρχή και μέσα στην αγιότητα την οποία ο άνθρωπος έχει στην πρώτη του αγάπη και στον πρώτο ζήλο, δίνει χαρίσματα. Όταν όμως χαθεί η αγιότητα και μείνει το χάρισμα, τότε ο Θεός να φυλάει. Παρόλα αυτά, ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό για τους Κορινθίους που δεν μένουν πίσω σε κανένα χάρισμα και τούτο φαίνεται ξεκάθαρο ότι το συνδέει με το εσχατολογικό πολίτευμα των Κορινθίων. Γιατί λέει δεν μένετε πίσω σε κανένα χάρισμα προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επομένως, μία εκκλησία προσμένει την έλευση του Κυρίου με έναν τρόπο πιο ζέοντα, με αδειμονία, με προσμονή, πότε όταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος διενεργούνται ανάμεσά τους. Όταν ο Θεός δεν μιλάει δια των χαρισμάτων και περιορίζεται κάποιος ή μία συνάθρηση απλά σε ένα κήρυγμα, το οποίο ενδεχομένως να είναι και προετοιμασμένο από πριν ή σε κάποιες ψαλμοδίες τυπικές, οι οποίες και αυτές έχουν προετοιμαστεί από πριν, τότε εκεί δεν υπάρχει προσμονή της έλευσης του Κυρίου. Τότε οι καρδιές, ακόμη και αν δεν το λένε με το στόμα, μέσα τους ζουν σαν να βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Το αν κάποιος ζει εσχατολογικά ή όχι, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ζει αυτά τα οποία λέει, για παράδειγμα, ή σκέπτεται ή τα σχέδιά του, έχουν μέσα ενταγμένη την επικείμενη έλευση του Κυρίου. Ή λειτουργεί, σκέφτεται και αποφασίζει σαν να πρόκειται να ζήσει άλλα 100 χρόνια επί της γης. Η Εκκλησία των Αποστόλων, αλλά και η Εκκλησία την οποία άφησαν οι Απόστολοι μετά, είχαν ένα χαρακτηριστικό. Περίμεναν την έλευση του Κυρίου από στιγμή σε στιγμή. Ο Κύριος Βεβαίω ακόμη και σήμερα εν έτη 2014 δεν έχει έρθει. Μήπως κάποιος από εμάς θα έχει την αφέλεια να ισχυριστεί ότι εκείνοι έκαναν λάθος αφού πέρασαν 2014 χρόνια. Μήπως και ο Παύλος έκανε λάθος που έλεγε ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε να προλάβουμε τους κοινήθεντας. Έκανε λάθος ή μήπως είναι ψευδοπροφήτης ο Παύλος. Μήπως και εμείς κάνουμε λάθος να περιμένουμε τον Κύριο επί των ημερών μας. Μήπως αυτοί οι οποίοι πέθαναν πριν 30-40 χρόνια και περίμεναν τον Κύριο από στιγμή σε στιγμή και δεν ήρθε, μήπως έκαναν λάθος. Αγαπητοί αδελφοί, Κανένα δεν έκανε λάθο. Διότι το κύριο χαρακτηριστικό τη νύμφη είναι να περιμένει τον νυμφείο από στιγμή σε στιγμή. Να ζει εσχατολογικά για να βλέπει τη δόξα του Χριστού στη ζωή τη, ακόμη κι αν επί των ημερών τη δεν αρπαχθεί. Εμεί έχουμε βεβαίω κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι είμαστε η τελευταία γενναία. Από τη στιγμή που το πίστευαν αυτό οι Απόστολοι, γιατί να μην το πιστεύουμε εμείς. Τη στιγμή που αυτά που βλέπουμε να γίνονται στον κόσμο, στις μέρες μας, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Το σημαντικό όμως είναι ότι η Εκκλησία αναμένει τον Κύριο Διακαός μόνον όταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ενεργούνται ανάμεσά της, μόνον αν πιστεύουν ότι ο Θεός μιλάει μέσα από τα χαρίσματα και βεβαίως μόνον όταν τα χαρίσματα διενεργούνται επειδή μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και η φωντάια του Πνεύματος του Αγίου Βίου όταν υπάρχουν γόνατα και ενιστίες. Αφού λοιπόν είπαμε τα προηγούμενα εντάχει, είπαμε ότι τα χαρίσματα διευκολύνουν, μάλλον προετοιμάζουν και, προε, και, και, ετοιμάζουν το έδαφος μέσα στην ψυχή για να εξηγεί τον Κύριο. Πάμε σήμερα πάλι στο 8 εδάφιο να το ξαναδιαβάσουμε όστις και θέλει να στηρίξει έω τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όστις και θέλει να στηρίξει έως τέλους. Ώστις και θέλεις να στηρίξει. Ο ποιος θα σας στηρίξει. Ο Χριστός θα σας στηρίξει. Με ποιον τρόπο θα σας στηρίξει. Πρώτον, μέσα από τις διακονίες τις οποίες ο Κύριος θέτει μέσα στην Εκκλησία, Δεύτερον, μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία το Πνεύμα το Άγιον δίνει στην Εκκλησία. Και τρίτον, μέσα από τις ενέργειες που κάνει ο Θεός, προσωπικά και συλλογικά, σαν Εκκλησία, αλλά και προσωπικά σαν άτομα και οικογένειες, στις ζωές όλων μας. Με αυτούς τους τρεις τρόπους, τρόπους ο Κύριος μας στηρίζει. Μέσα από τα ενεργήματά Του, μέσα από τις αποκαλύψεις του και μέσα από την στερεά τροφή που μας δίνει. Είτε μέσα από τις διακονίες, είτε διαμέσου των χαρισμάτων. Δεν έχει άλλο τρόπο ο χριστιανός να στηριχθεί. Αυτά όμως συμβαίνουν μόνο όταν ο χριστιανός είναι ενωμένο με το σώμα. Διότι αν ο χριστιανός δεν είναι ενωμένο με το σώμα, τότε ποια διακονία θα τον υπηρετήσει, ποιο χάρισμα θα τον ξεκολλήσει από το οποιοδήποτε κόλλημα, και πώς ο Θεός θα κάνει ενέργεια επάνω σε Αυτόν. Επομένως, ο Χριστός είναι Αυτός ο οποίος μας στηρίζει μέσα από τους τρόπους τους οποίους προαναφέραμε. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να είναι τρεις, αλλά αυτοί οι τρεις τρόποι εκδηλώνονται με τρόπο πολυειδή. Καθώς λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι η χάρη του Θεού όταν αυτή εκδηλώνεται είναι πολυειδής. Πόσο πολίδης είναι αυτή η χάρη, όσοι είναι οι άνθρωποι και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Θεός με τον κάθε έναν από εμά που είναι διαφορετικός σε σχέση με τον άλλον, ενεργεί ξεχωριστά. Άρα όταν λέμε πολίδης χάρη εννοούμε τουλάχιστον όσοι είμαστε όλοι εμείς. Και όσοι γεννιόνται και όσοι προκύπτουν και βέβαια πολίδης χάρης είναι και η χάρη του Ιδίου του Χριστού ως απείρου όντω. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Κατά αυτήν λοιπόν την έννοια ο άνθρωπος στηρίζεται μόνον από τον Χριστό και λέει θα σας στηρίξει αυτός, είναι διαβεβαίωση, εφόσον εσείς μένετε μέσα στο σώμα του Χριστού, θα σας στηρίξει έως τέλους. Θα σας στηρίξει έως τέλους. Πάντοτε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος Κάνει λόγο και αναφορά για το επικείμενο τέλος. Ζει και αναπνέει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό πόσο σημαντικό είναι. Ποια είναι τα σχέδια του Παύλου, ποια είναι τα οραματά του, ποια είναι η προσδοκία του. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσία. Το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Να καταποθεί ο θάνατος ενίκη. Εν να δει τον Χριστό πρόσωπον προς πρόσωπον. Αυτή είναι η προσδοκία. Αυτά είναι τα σχέδια του Παύλου. Η έλευση του Χριστού. Γι' αυτό λέει θα σας στηρίξει έως τέλους. Βέβαια αυτό το έως τέλους σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει αυτό το οποίο ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μας ανέφερε στο Ευαγγέλιο του. Ότι ο Κύριος, του ειδικού του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Δεν παρετείται ο κύριο της προσπάθειάς του να σε σώσει, να σε προστατεύσει, να σε αγιάσει, να σε ελκύσει στη χάρη του, παρά το γεγονός ότι τον έχεις λυπήσει τόσες φορές φορές, και εσύ και εγώ και όλοι μαζί. Μέχρι το τέλος, μέχρι την ώρα που θα ξεψυχήσουμε, μέχρι την ώρα που θα ηχήσει η σάλπιγγα, ο Κύριος κάνει ό,τι είναι δυνατόν να μας στηρίξει και μας στηρίζει είτε μέσα από δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία επιτρέπει για να πέσουμε στην αγκαλιά μα, είτε μέσα από τις ευεργεσίε Του, μέσα από τις ενέργειες δια τι οποίε μας απελευθερώνει από χίλια δυο πράγματα. Πάντως όλα αυτά ο Κύριος τα κάνει και θα τα κάνει μέχρι το τέλους. Φτάνει εμείς μέσα στις αδυναμίες μας, μέσα στις ελλείψεις μας, να μείνουμε μέσα στον οίκο του Θεού πολεμούντες τον εαυτό μας. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κατά πόσο ο άνθρωπος μένει μέσα στην Εκκλησία ελπίζοντας τον Θεό και πολεμώντας τον εαυτό του. Το μεγαλύτερο θηρίο είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Εκείνος ο οποίος ψάχνει να βρει την αιτία του κακού κάπου αλλού ή σε κάποιον άλλον ή σε κάποιους άλλους, τότε ένα είναι το βέβαιο. Θα παραμείνει όχι μόνο στάσιμος, αλλά θα συνεχίσει να χειροτερεύει και θα αποξενώνεται πιο πολύ από τον Θεό, διότι το πρόβλημά μου δεν μπορεί να είσαι εσύ. Το πρόβλημά μου πρέπει να είναι πως εγώ σε αντιμετωπίζω. Ή το πρόβλημά μου δεν μπορεί να είναι το α ή το β τα πρόβλημα, γιατί προβλήματα θα έρθουν. Τα προβλήματά μας δεν είναι τα προβλήματά μας, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας και είναι η θέση την οποία παίρνουμε έναντι των κυμάτων. Έρχεται τώρα ο Κύριος δια του Αποστόλου Παύλου και λέει μας διαβεβαιώνει ότι θα μας στηρίξει μέχρι τέλους και πώς θα μας στηρίξει μέχρι τέλους. Αμέμπτους εν τη ημέρα της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, μέσα από την αγιοπνευματική λειτουργία, μέσα από τα ενεργήματα που κάνει στη ζωή μας προσωπικά, αλλά και συλλογικά μέσα στην Εκκλησία, ο Κύριος πού μας παρακινεί. Μας παρακινεί εις Αυτόν. Δηλαδή, ο Θεός μέσα από αυτά που κάνει μας βοηθάει να στρεφόμαστε σε Αυτόν και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε άμεμπτοι. Γι' αυτό λέει αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίκειται λοιπόν μία ημέρα να έρθει. Είναι η ημέρα της επισκέψεως του Κυρίου. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δίνει ο Θεός, εις αυτό τούτο κατατείνουν. Να συντριφτεί η καρδιά, η οποία πρέπει να αποκτήσει συνέστηση της αμαρτωλότητάς της και ταυτόχρονα και της αγάπης του Θεού, γιατί μόνο είναι ένας που νιώθει αμαρτωλός γεύεται την αγάπη. Ο αυτοδικαιωμένος δεν γεύεται την αγάπη. Λέμε πολλές φορές, δεν νιώθω την αγάπη του Θεού, κρύβεται πίσω μία αυτοδικαίωση. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δια τον οποίο ο Κύριος δίνει το Λόγος, πού ακριβώς κατατείνουν. Κατατείνουν ακριβώς να συντριφθεί αυτό το ναρκισικό εγώ. Αυτή η φύλλα, αυτή χρήση του θελήματός μου. Ή αυτή η εικόνα, το image το οποίο έχω για τον εαυτό μου και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τρωθεί αυτό το image. Αυτό το προφίλ. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να διαφυλάξει ατσαλάγω την εικόνα του, μη αποδεχόμενο τις ευθύνε του και χρεώνοντα τι κάπου αλλού, τι ακριβώ συμβαίνει εκεί. Απομακρύνεται από τη συντριβή τη καρδιά. Και εκεί δεν γεύεται την αγάπη του Θεού. Την αγάπη του Θεού τη γεύονται μόνο οι αμαρτωλοί. Κανένα κανένας, κανένας αυτοδικαιωμένο δεν γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Άλλωστε και εμεί, όταν μα έσωσε ο κύριο και έκλεγε η καρδιά, έκλεγαν τα μάτια μα, ροδάνι πήγαινε το δάκρυ, γιατί ακριβώς κλαίγαμε. Διότι συνειδητοποιήσαμε ότι από τη μία είμαστε τόσο αμαρτωλοί και άθλοι και από την άλλη μας αγάπησε εκείνος. Τότε, τότε, τότε ο άνθρωπος γεύτηκε την αγάπη του Θεού. Η αναγέννηση την οποία γευθήκαμε τότε στην πρώτη μας αγάπη, τι ακριβώς ήταν. Ήταν η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μου και ταυτόχρονα η εμπειρία της αγάπης του Θεού σε μένα τον άθλιο και αμαρτωλό. Δεν μπορεί άνθρωπος αυτοδικαιωμένος να γεύεται την αγάπη του Θεού. Όταν ο αυτοδικαιωμένος δεν γεύεται την αγάπη του Θεού, τότε είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν συναισθάνεται ότι του μιλάει ο Θεός. Έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία, γεύονται όλοι οι άλλοι την παρουσία του Θεού, εκείνος όμως δεν τη γεύεται. Γιατί, γιατί δεν τη γεύεται αυτή την παρουσία, αυτή την αγάπη. Διότι υπάρχει αυτοδικαίωση. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, αδέλφια, είναι η αυτοδικαίωσή του. Η προσπάθειά του να υπερασπίσει τον εαυτό του. Εκεί χαλάει η συνταγή και εκεί πλέον ο άνθρωπος αποξενώνεται τη σχέση του με τον Θεό. Και ενώ η εκκλησία στην οποία μπορεί να, είναι, μπορεί να μην στερείται ουδενός χαρίσματος, εν τούτης, την ίδια στιγμή την ίδια στιγμή που τα χαρίσματα μπορεί να ενεργούνται και ο Θεός μπορεί να μιλάει, να υπάρχουν φθόνοι, έρηδες και διχοστασίες και σχήματα ανάμεσά σας. Έτσι λέει στους Κορινθίους. Ο Θεός δεν έπαψε να απευθύνεται στην Εκκλησία των Κορινθίων κατά τρόπον χαρισματικών. Παρά το γεγονό όμω ότι ο Θεό μιλάει στην Εκκλησία που δεν μένει πίσω σε κανένα χάρισμα, αυτοί είναι σαρκικοί και τρώγονται μεταξύ του. Γιατί, διότι αν και ο Θεός μιλάει, εκείνοι το έχουν συνηθίσει και δεν τους αγγίζει τίποτα. Και γιατί δεν τους αγγίζει τίποτα. Διότι δεν έχουν αίσθηση μετανοίας. Έχει παχυνθεί η καρδιά με την αυτοδικαίωση, ο Θεός μιλάει και δεν νιώθουν τίποτα. Μπορεί να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και άλλος μπορεί να δένει τα κορδόνια του, άλλος μπορεί να ξύνει τα αυτή του, άλλος μπορεί να παίζει το κινητό του, άλλος μπορεί να μιλάει με τον άλλον ή άλλο μπορεί να κάθεται με έναν τρόπο απαθή Όλα αυτά είναι παθογένειες μιας ψυχής που την ίδια στιγμή που ο Θεός μιλάει εκείνη νιώθει και λειτουργεί σαν να μην υπάρχει και Θεός ακόμη ακόμη. Ή σαν να μην αγγίζεται από Αυτόν. Όλα αυτά οφείλονται, επαναλαμβάνω, στην αυτοδικία εσύ. Η, 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 όταν δεν έχω παρουσία Θεού και δεν γεύομαι με αυτή την αγάπη η οποία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, το λέει η Γραφή δηλαδή, το λέω εγώ. Λέει, η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες Σιμών. Και τότε γιατί εγώ είμαι ξερός. Η αυτοδικαίωση. Πάντα κάποιος άλλος φταίει. Κι αν φταίω εγώ, φταίω γιατί κάποιο κάποιος άλλος με έκανε να φταίω. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Θα μου πεις αδελφέ, δεν φταίει πάντοτε και κάποιος άλλος. Δηλαδή πρέπει εγώ να φταίω όλη την ώρα. Όχι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ ή εσύ να φταίμε όλη την ώρα. Αλλά ακόμη και αν κάποιο άλλο στέει, η δική μου ευθύνη είναι στο ότι αυτό το οποίο κάνω λάθο το δικαιολογώ επειδή κάποιο άλλο στέει. Ενώ θα έπρεπε να πω ότι ναι, εντάξει, εκείνο στέει, αλλά και εγώ φταίω που ανταποκρίθηκα και δεν στάθηκα καθώ έπρεπε. Δεν πήγα στα γόνατα, δεν πήγα στην νηστεία. Και με αυτόν τον τρόπο η καρδιά σκληραίνει, παχύνεται και δεν γεύεται έναν Θεό ο οποίος μιλάει. Ούτε γεύεται έναν Θεό ο οποίος αγαπάει. Αυτά λοιπόν όλα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η φανερή, η έκδηλη παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, κατατείνουν ακριβώς σε αυτό ο χριστιανός να πλησιάζει τον Θεό, να του μιλάει ο Θεός, να του φανερώνει κρύφια καρδίας, με αυτόν τον τρόπο να τον εχμαλωτίζει στην αγάπη του και όταν κάποιος κλαβώνεται από τον Θεό, αμέσως γίνεται άμεμπτος. Το να είναι κάποιος άμμωμος φαν, φαντάζει ίσως σε μια πρώτη ανάγνωση ή σε μια πρώτη ακρόαση σαν το αποτέλεσμα ενός ζορίσματος, ενός φυξίματος ή μιας υπερπροσπάθειας, την οποία καλεί το άνθρωπος να καταβάλει για να είναι άμεμπτος. Αλλά η δεύτερη σκέψη είναι που επακολουθεί την πρώτη ποιος άνθρωπος μπορεί να είναι άμεμπτος επειδή σφίγγει τα δόντια του και επειδή το παλεύει και κάνει ό,τι μπορεί. Το άμεμπτος δεν είναι το αποτέλεσμα μίας ανθρώπινης προσπάθειας η οποία στηρίζεται στον εαυτό της. Το άμεμπτος είναι το αποτέλεσμα μιας παρουσίας Θεού, η οποία έρχεται στη ζωή εκείνου που εκείνη την ώρα αισθάνεται ένοχος, αν και έχει πολλά ελαφρυντικά να πιστεύει ότι είναι αθώος. Το καταλαβαίνουμε αυτό πόσο σημαντικό είναι. Άμεμπτος γίνομαι, χωρίς μόμο γίνομαι πότε, όταν ανταποκρίνομαι στην αγάπη του Θεού αγαπώντας Τον. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να τη νιώθω αυτή την αγάπη. Δεν υπάρχει κάποιος από μας που να μην ανταποκρίνεται στην αγάπη του Θεού. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν γευόμαστε την αγάπη του Θεού ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτήν. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού και τη γεύεται μόνο όταν αισθάνεται ένοχος και εξομολογείται τα νομήματά του, τότε κινείται προς αυτή την αγάπη με ανάλογο τρόπο, όχι ακριβώς τον ίδιο, δεν δηλαδή μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό ακριβώς όπως μας αγαπάει εμάς, αλλά κατά αναλογίαν, Αποστέλει ο Κύριος σε ένα κύμα αγάπης, μια διανομή γιου πνεύματος, με πιάνει εμένα αυτό, γιατί είμαι σε μετάνοια, δεν είμαι τι μου είπε, τι μου έκανε, τι εννοούσε, ε, τι είχαν πει αυτοί, τι μου έκανε ο άλλος, ο προϊστάμενος, ο συνεργάτης, χίλια δυο, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Δεν είναι σε μια κατάσταση, γιατί μπορεί η προσευχή να κάνει μια επίσκεψη ο Κύριος στην Εκκλησία και να με βρει εμένα με κάποιον να τσακώνουμε εκείνη την ώρα μέσα μου ή γελάνε κάποιοι αδελφοί και εγώ το έχω πάθει πολλές φορές αυτό ή να μας βρει εκείνη την ώρα ε, να παραπονιόμαστε για τον Α ή για τον Β. Σε μια τέτοια κατάσταση όταν θα περάσει αυτή η παρουσία εμένα δεν με πιάνει. Γιατί δεν με πιάνει, γιατί είμαι σε κατάσταση αυτοδικαίωση. Και αυτοδικαιωμένο συνήθω νιώθει ένα άνθρωπο που, που, έχει δίκιο. Δεν μιλάμε να έχει άδικο. Άντε, άντε να πούμε ότι έχουμε δίκιο. Ε, εκείνη την ώρα που αυτοδικαιώνομαι στην προσευχή, και περνάει η χάρη του κυρίου, μπορεί να γίνει στο διπλανό μου, τον μπροστινό μου, αλλά εμένα δεν με αγγίζει. Και ενώ περνάει από πάνω μου αυτή η χάρη, εν δεν αφήνει τίποτα πίσω τη. Όχι γιατί φταίει εκείνη, αλλά γιατί δεν είμαι καλό δέκτη εγώ. Επομένω, ο κύριο στηρίζει μέχρι τέλους και μα καθιστά και αμέμπτου μέσα από την παρουσία του και μέσα από τα χαρίσματα που φανερώνουν κρύφια καρδιών, γιατί ακριβώς πάρα πολύ απλά εμείς το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε δεόντως αυτή την ενέργεια του Θεού και την εκτιμάνε αυτή την ενέργεια και τη γεύονται μόνον εκείνοι που την ώρα που αυτό συμβαίνει βρίσκονται σε κατάσταση μετανοίας και εξομολόγησης. Το 9. Πιστός ο Θεός δια του οποίου προσυκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνή του ιου αυτού, Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Πιστός ο Θεός. Αυτό δεν είναι υποδιαπραγμάτευση, είναι διαπίστωση. Πιστός ο Θεός. Πιστός ο Θεός σε ποιον, πιστός ο Θεός σε σένα, από που και ως που πιστός ο Θεός σε μένα. Είναι πιστός ο Θεός σε σένα και σε μένα γιατί είναι πιστός στον εαυτόν του. Είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Και όταν λέγει ότι είναι πιστός ο Θεός εννοεί ότι αυτός ο οποίος εγγυάται για σένα αποκλείεται να σε εγκαταλείψει, να σε αδειάσει, να σε εκθέσει. Και μάλιστα λέει, είναι πιστός ο Θεός ακόμη και όταν εσύ απιστείς. Έτσι δεν λέει. Το έχει γευθεί ο Παύλος στις απιστίες του, γιατί σαν άνθρωποι όλοι κάποια στιγμές τρικυμίας που έχουμε χάσει την επαφή, απιστούμε. Την ώρα λοιπόν που εγώ απιστώ και είμαι έτοιμος να βουλιάξω και βουλιάζω και είμαι κάτω από το νερό και είμαι στον πάτο της θαλάσσης, όπως ο Ιωνάς, εκείνη τη στιγμή που εγώ έχω απιστήσει, εκείνο συνειδητοποιεί ότι μου παραμένει πιστός και ξαφνικά κάνει κάτι και με βγάζει πάλι στην επιφάνεια. Δόξα, Αυτή είναι η πιστότητα του Θεού. Είναι πιστός σε αυτούς που βούλιαξαν. <laughs> Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. <laughs> είναι πιστό ο Θεό σε αυτού που βουλιάζουν εν Χριστό. Θα μου πει πώ είναι δυνατόν κάποιο να βουλιάξει εν Χριστό είναι αυτό που λέμε πιστεύω, αλλά δεν πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά δεν πιστεύω ότι, δεν θα, δεν πιστεύω ότι θα, κάνει κάτι για μένα. Πιστεύω ότι είναι ζωντανό, αλλά δεν πιστεύω ότι εδώ πρόκειται να με ξελασπώσει. Είναι ένας πιστοάπιστος, είναι μια πιστοάπιστη κατάσταση. Δεν είναι μια άπιστη κατάσταση, δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει κόλαση. Δεν είναι μια τέτοια απιστία, είναι μια απιστία που εκείνη την ώρα απλά, ενώ πιστεύει ότι ο Θεός υπάρχει, απλά δεν πιστεύει ότι υπάρχει για εκείνον. Γιατί, γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη, γιατί είναι επιδεκτός μαθήσεως, γιατί δεν κατάφερε να πολεμήσει τον εαυτό του, γιατί για ακόμη μια φορά προπορεύτηκε και επειδή το έχει κάνει 3, 4, 5, 15 φορές αυτό, εκείνη τη στιγμή λέει, ε, το έκανα μια, το έκανα δύο, το έκανα τρεις, το έκανα 13, τώρα θα με αφήσει. Και έρχεται τώρα ο Παύλος και λέει, εάν εμείς απιστόμεν, και εσύ Παύλε απιστής, και εσύ, δόξα στο Θεό, μπορούμε να πούμε δόξα στο όνομα του, του Κυρίου. Οι Απόστολοι απιστούν, και λέει ο Παύλος, γιατί οι Απόστολοι δεν είναι ράμπο, άνθρωποι είναι. Εάν εμείς λέει απιστόμεν, Εκείνος όμως παραμένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του είναι αδύνατον. Δεν δύναται. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν δύναται να αρνηθεί τον εαυτόν του ο Θεός, είναι πιστός και σε σένα μέσα στις τρικυμίες σου, μέσα στις ανορθογραφίες σου, μέσα στα ορνηθοσκαλίσματά σου, είναι πιστός. Θα μου πεις τότε να συνεχίσω να ορνηθοσκαλίζω. Όχι. Τότε εκεί δεν είσαι ένας πιστοάπιστος λόγω αδυναμίας. Τότε εκεί είσαι κάποιος που έχει πονηρά καρδία. Και τότε εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αν και εκεί ακόμη ο Θεός μακροθυμεί και επιτρέπει γεγονότα να επανέλθω στην κατάσταση της ευθύτητος και της ειλικρινίας. Πάντως ένα είναι το σίγουρο αδέλφια. Και αυτό σήμερα ας μας παρηγορήσει όλους μας. Ότι ο Κύριος παραμένει πιστός σε εμάς. Γιατί είναι πιστός στον εαυτό του και σε αυτά που λέει. Πιστός λοιπόν ο Θεός. Δια του οποίου προσεκλήθητε. Άρα λοιπόν έχει λάβει προσωπικά μία πρόσκληση. έχει λάβει προσωπικά και εσύ και εγώ. Έχεις λάβει μία πρόσκληση. Την πρόσκληση αυτή όμως δεν στην έδωσε αυτός που σου μίλησε. Ούτε ο κήρυκας που άκουσες σε κάποιο CD, σε κάποιο σταθμό. Την πρόσκληση αυτή στην έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λέει εδώ. Δηλαδή, αυτός που σου στείλα ή ο τρόπος με τον οποίον σε έκανα να πιστέψεις ήτανε η πρόσκληση που σου δώσα αυτοπροσώπως. Έλαβες λοιπόν μία πρόσκληση απευθείας από τον ίδιο το Θεό όσο κι αν αυτό σου φαίνεται υπερβολικό. Δεν είναι, είναι λόγος Θεού. Μπορούμε να πούμε αμήν, αμήν. στο λόγο του Θεού. Αμήν. Το λέει ο Παύλος. Πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθητε. Τώρα... Προσεκλήθημεν. Ωραία. Σε τι ακριβώς προσεκλήθημεν. Προσεκλήθημεν σε μια σχέση η οποία κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσε να θεωρηθεί και εμπορική και μάλιστα δια της πίστεως, έτσι. Διότι η δια μπορεί να συνάπτουμε και εμπορικές σχέσεις με τον Θεό. Δηλαδή τι, εγώ σε ακολουθώ μόνο να εσύ με με τον τρόπο που θέλω εγώ, την ώρα που θέλω εγώ, γιατί εσύ καλείσαι να ανταποκριθείς στη δικιά μου την πίστη με τον τρόπο που εγώ την εκφράζω. Δηλαδή εσύ πλέον είσαι μεν ένας Θεός, αλλά είσαι ένας Θεός υποκειδαιμονίαν. Δηλαδή είσαι εγώ είμαι ο σου, η πίστη μου. Έτσι. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή η πίστη η δικιά μου, επειδή είναι ισχυρά, μπορεί να ορίσει τον ίδιο τον Θεό. Πώς πρέπει να λειτουργεί και πότε πρέπει να λειτουργεί. Σε μια τέτοια σχέση προσεκλήθημεν, τέτοια πρόσκληση είναι αυτή η οποία λάβαμε τελικά. Είναι προφανές μέσα από τα παραδείγματα του Λόγου του Θεού και αν κάποιος θελήσει να δει λίγο βαθύτερα τα πράγματα του Θεού, τις γραφές και τα συμβάντα της ζωής του, ότι ο Κύριος μας έδωσε μία πρόσκληση, η οποία όμως δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία εμείς κάποιες φορές στη ζωή μας πιθανόν να φανταστήκαμε ότι έτσι είναι. Όχι. Η πρόσκληση την οποία λάβαμε έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εάν ο άνθρωπος εμβλέψει σε αυτά με τον δέοντα σεβασμό και ευλάβεια, τότε εκεί αρχίζει να βλέπει τα πράγματα στη ζωή του κάτω από διαφορετική οπτική γωνία. Είναι η οπτική γωνία που ελευθερώνει τον άνθρωπο από φαντασίες και από την σκλήρινση της καρδιάς αν τυχόν ο Θεός δεν ενεργήσει όπως εμείς τα θέλαμε να ενεργήσει. Τι λέει εδώ, πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθητε σε τι. Να λοιπόν σε τι προσεκλήθημεν, εις να είστε συγκοινωνοί του Ιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Η πρόσκληση που έλαβες είναι να είσαι συγκοινωνός του Χριστού. Τι πάει να πει συγκοινωνός. Συγκοινωνός σημαίνει να ζεις έντινη μέτρο, κατά αναλογίαν, ό,τι έζησε εκείνος. Τι έζησε εκείνος, κόκκινα χαλιά, παρουσιάστε, τιμές, δόξες, παρανθρώπους, τι έζησε ακριβώς εκείνος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέει θέλω να έχω κοινωνία της Αναστάσεως αυτού, αλλά και κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον, α, με τον θάνατον αυτού. Εδώ τώρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε την πίστη μας, αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι πίστη, σε σχέση με το περπάτημα του Χριστού και των Αγίων. Η πίστη των Αγίων, ανθρώπων του Θεού, η πίστη των Αποστόλων, ήτανε μία πίστη η οποία τους απάλασε από τα δεινά και τις δυσκολίες της καθημερινότητος. Ήτανε δηλαδή μια πίστη που οδηγούσε σε μια ανάσταση χωρίς παθήματα προηγουμένως. Τι πίστη ήταν αυτή; Το ερώτημα είναι, αδέλφια ενδιαφερόμαστε πραγματικά να έχουμε γνήσια σχέση με τον Χριστό; Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλουμε την γνησιότητα της σχέσης με τον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι θέλουμε να είμαστε αποστολική εκκλησία ως προς το φρόνημα, ως προς τη διακονία εξαρτάται ο Θεός, αν θα σηκώσει αποστόλους. Ως προς το φρόνημα θέλουμε να είμαστε αποστολική εκκλησία ή θέλουμε να είμαστε ένας χολιγουντιανός χριστιανισμός όπου δια της πίστεως θεραπεύω εγώ όποιον θέλω και κάνω εγώ τον Θεό ό,τι θέλω, διότι έχω πίστη και αν εκείνο είναι αγάπη, οφείλει να συνυπογράψει και να συμμαρτυρήσει τη δική μου πίστη. Εδώ βλέπουμε όμως ότι το παράδειγμα των Αποστόλων ήταν τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό το λόγο στην Εκκλησία των Αποστόλων ο Κύριος έκανε σημεία και τεράστια δια των χειρών των Αποστόλων, διότι αυτοί πρώτα συμμορφώθηκαν με τον θάνατο, με τα παθήματα του Χριστού. Δεν σκληρύνθηκαν γιατί, για παράδειγμα, ο Χριστός επέτρεψε κάτι δυσάρεστο σε αυτούς, ούτε όταν προσευχήθηκαν και ο Θεός δεν ενήργησε κατά τον τρόπο τους εκείνοι σηκώθηκαν να φύγουν ή έμειναν με ένα τεράστιο ερωτηματικό ή απογοητεύτηκαν. Βλέπουμε για παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο να ζητάει κάτι για τον εαυτό του. Υπέφερε ο άνθρωπος και ο Θεός δεν του το έκανε. Γιατί, γιατί έκρινε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τον έχανε. Βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε την Εκκλησία να προσεύχεται. Για ποιον, για τον Ιάκοβο τον αδελφό του Ιωάννη. Μην μου πείτε ότι η Εκκλησία δεν προσευχότανε. Θα μου πεις, στον Πέτρο προσεύχεται κατά Ναι. Αλλά είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην προσευχήθηκε στον Ιωάννη, δηλαδή να θεώρησε αδιάφορη την φυλάξη του Ιωάννη. Κι όμως ο Ιωάννης θανατώθηκε. Ο τον πήρε ο Κύριος. Ο, Ιάκωβος. ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος θανατώθηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Πώς αντέδρασε η Εκκλησία στην αναχώρηση, στη βίαιη αναχώρηση του Ιωάννη. Με περισσότερη προσευχή. Με περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη και ελπίδα στον Κύριο. Και της χάρισε τον Πέτρο. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι τα θαύματα ο Κύριος και τους αγγέλους που λυτρώνουν δεσμίους και θεραπεύουν ανιά τους νόσους και όλα αυτά, τα κάνει πότε, όταν η Εκκλησία γίνει κοινωνή των παθημάτων του Χριστού. Δεν μπορώ να γίνω κοινωνός της Ανάστασης, κοινωνός του Θαύματος, εάν δεν γίνω πρώτα κοινωνός του Παθήματος. Άρα λοιπόν εδώ επαναλαμβάνουμε ότι η κλίση την οποία εμείς λάβαμε και προσεκλήθημεν από τον ίδιο το Θεό, είναι μια κλίση που μας καλεί να γίνουμε συγκοινωνοί του Ιού αυτού Ιησού Χριστού. Ό,τι Αυτός έζησε να το ζήσουμε κι εμείς. Ό,τι Αυτός απείλαυσε να το απολαύσουμε κι εμείς. Αυτός πρώτα πέρασε σταυρό, πέρασε εξουθέννηση, πέρασε αμφισβήτηση. Τα πέρασε όλα αυτά. Ήρθε και ήπιε το πικρό ποτήρι. Εμείς προσπαθούμε δια της πίστεως να μην πιούμε το μικρό ποτήρι. Μα το πικρό ποτήρι είναι που θα μας οδηγήσει στην Ανάσταση. Το πικρό ποτήρι είναι η γιατριά μας τελικά. Γιατί ο Κύριος μου δίνει πικρά ποτήρια. Κάθε φάρμακο που προκαλεί τη γιατριά συνήθως είναι πικρό. Γι' αυτό μου το δίνει το πικρό ποτήρι, για να γιατρευτώ. Και ποια είναι η γιατριά μου, να μπορώ να αγαπάω τον εχθρό μου. Να μπορώ να αγαπώ έναν Θεό ο οποίος δεν έκανε αυτό το οποίο του ζήτησα δια της πίστεως, ακόμη και αν έστρεψα και τρεις μέρες. Να μπορώ να αγαπάω ακόμη και εκείνον που μου λέει όχι. Πόσο μάλλον δεν τον Θεό, που όταν μου λέει όχι, μου το λέει γιατί με προστατεύει από κάτι. Σε αυτό λοιπόν προσκληθήκαμε. Προσκληθήκαμε να ζούμε μια ζωή θαυμάτων, ακριβώς επειδή αποδεχθήκαμε να γίνουμε κοινωνία των παθημάτων. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Παύλο για να γίνει Απόστολος μέσα από τον Ανανία. Θυμάστε τι υπόθηκε στο σημείο αυτό των πράξεων των Αποστόλων. Εγώ θέλω δείξει αυτόν όσα μέλη να πάθει. Και εκείνο δέχτηκε. Γι' αυτό έκανε θαύματα. Γι' αυτό έκανε θαύματα. Εμεί δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε την οριμότητα, αλλά πιστεύω ότι θα μα βοηθήσει ο κύριο να την αποκτήσουμε αυτήν να θεωρούμε τη μία απάντηση του Θεού, ένα, ένα δυσάρεστο γεγονός. προσεύχεται το η Εκκλησία για κάποιον να μην πεθάνει. Και τελικά πεθαίνει. Ή για κάποιον να θεραπευτεί και τελικά δεν θεραπεύεται. Τι σημαίνει αυτό ότι η Εκκλησία δεν έχει πίστη. Υπάρχει κάποιος από εμάς που να μην πιστεύει ότι αν αυτή την ώρα φανερωθεί ο Κύριος μπροστά μας θεραπεύεται κάθε νόσο και ασθένεια. Δεν έχω, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία. Όχι ότι είμαι πιστό, ε, τόσο περισσότερο πιστό από εσά, αλλά φυσικά φυσικά μου βγαίνει αυτή η πίστη. Δηλαδή, δεν, μου, δεν μπορεί να πάει ο νου μου ότι αν ο Θεό θέλει δεν το κάνει. Είμαι βέβαιο ότι αν θέλει θα το κάνει. Δεν ξέρω τι θέλει. Εκείνο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θέλει. Και γι' αυτό υπάρχει η προσευχή. Για να πάμε εκεί πέρα να μάθουμε τι θέλει, κύριε. Γιατί, α πούμε, για παράδειγμα, εκεί στη Λιδία. Πού ε, είναι, στη. Ναι, στ, ο Πέτρο. Τη Λίδα. Όχι. Την Ταβιθά. Μπράβο. Σε ποια πόλη. Στην Ιόπη. <σχελίδι> λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν που είχε πάει. Ο... Ήταν σε μια γειτονική πόλη. Πέθανε εκείνη η κοπελίτσα που ήταν ε, πολίτρια πορφίρα, αν θυμάμαι καλά. Έκανε πολλά καλά. <σχελίδι> Τι έκανε, σταρμοβελονιά. Η δορκάδα. Η δορκάδα. Δόξα τω Θεώ. Αυτή λοιπόν εκεί είχε κάνει πολλά καλά τέλο πάντων ε, και έκλεγε όλη η Εκκλησία. Έκλεγε όλη η Εκκλησία. Δεν είχε πίστη η Εκκλησία ότι μπορεί να τη θεραπευθεί. Ζητήσαν τον Πέτρο. Γιατί ζήτησαν τον Πέτρο, Γιατί ξέραν ότι αυτό θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού και θα του πει τι ακριβώ συμβαίνει. Ο Πέτρος ήταν εκπαιδευμένος όμως αυτό. Γιατί, γιατί παράτησε τα πάντα. Ξέρεις τι να βλέπεις τον μπαμπά σου και τρία πλοία, καίκια που να σου ανήκουν και να βλέπει ένα περίλυπο πατέρα να σε κοιτάει έτσι και να κάνει το σταυρό του. Και μουρλάθηκε αυτό. Θυσίασαν πράγματα. Θυσίασαν σχέσει πατρικέ, μητρικέ, συγγενικέ. Εμεί εδώ λέμε καμιά φορά θέλουμε θάματα, λέμε με μια σοφία, αδελφέ, θα γίνει μια βάφτιση. Θα περάσω απ' έξω. Δεν συζητώ ότι θα μπούμε και μέσα. Έτσι. Είναι δεύτερος γάμος. Ναι, αδελφέ, ε, θα πάω στο δεύτερο γάμο γιατί αυτός δεν είναι αναγεννημένος. Ναι, αναγεννημένος όμως είσαι εσύ. Ε, εντάξει, αδελφέ, θα πάω στα εννιά μέρα, στα αυτά. Δεν θα φάω από... <ΣΣΣΣ> Σήμερα έχουμε ρέντα. Λοιπόν, δεν θα φάω. Λοιπόν... Δεν θα πάω από τα, από τα, πώς τα λένε, από τα που εμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ βέβαια πρέπει να σας πω, σαν αυτό. Δεν θα πάω γιατί, αλλά θα πάω αδελφέ γιατί μη σκανδαλιστεί. Εδώ πέρα δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ο Αβραάμ όταν έφυγε από εκεί που έφυγε, πίστηκε σε μία φωνή που τον καλούσε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση. Το έκανε και τι έγινε, φίλος του Θεού ονομάστηκε. Αν πώ να μην ονομαστεί φίλο του Θεού, άμα τα έχει με όλους καλά, θα μου πει τι, να τσακωθώ με όλου. Όχι. Αλλά όταν ο Θεό σε καλεί να κάνει κάτι okay. και πρέπει να το κάνει, μη λογαριάζει το προσωπικό κόστο. Προχώρα. <Τοχε> Όλα αυτά είναι κόστη που καλείται ο κάθε ένας από εμά να πληρώσει. Αλλά σε αυτό το κόστος που πληρώνω. <Τοχε> εκεί πλέον έρχεται η μισθαποδοσία. Έρχεται εκείνο από τον Θεό που δεν προσμένω. Κοινωνός των παθημάτων σημαίνει όλες αυτές οι αρνήσεις, οι δύσκολες θέσεις, οι δύσκολες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει κοινωνός των παθημάτων. Και όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την κοινωνία των παθημάτων, χάρη του Χριστού, τότε γίνεται το κοινωνός της Ανάστασης. Δηλαδή, κοινωνός της Ανάστασης σημαίνει ότι πέφτει πάνω μου το Πνεύμα το Άγιο, με απελευθερώνει από τον θάνατο, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον διαζύγιο στη σχέση μου με τον Θεό, η επικοινωνία με τον Κύριο είναι κατευθείαν έτσι νιώθω την παρουσία του μέσα μου με έναν τρόπο απερίγραπτο και μέσα σε αυτή την παρουσία εγώ βλέπω το αύριο και βλέπω και το βάθος των συμβάντων. Και όταν ο άνθρωπος βλέπει το βάθος των γεγονότων, τότε δεν αγχώνεται γιατί ξέρει ότι υπάρχει προοπτική. Είναι κάτι που το περνάμε τώρα, θα περάσει αύριο. Αυτό είναι κοινωνός τη Ανάστασης. Η αίσθηση, δηλαδή η αίσθηση ότι είσαι και εσύ αθάνατος τελικά, δηλαδή ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζεις δεν θα σε πεθάνει, δεν θα σε πεθάνει. Αυτό που περνά δεν θα σε πεθάνει. Γιατί, διότι είσαι αθάνατο. Άμα έχει σχέση με έναν αθάνατο, είσαι αθάνατο. Όπω μου λένε, άμα λέει ξαπλώσει με έναν λέει, τυφλό, στο τέλο θα ξυπνήσει την άλλη μέρα το πρωί, θα ξυπνήσει λέει μονόφθαλμο. Θα λέγαμε ότι εάν κάποιο έχει σχέση με έναν αθάνατο, ε, αυτή η αθανασία του αλουνού περνάει μέσα στο DNA του. Αυτή η ευθαρσία του αλουνού περνάει μέσα του. Και εκεί πλέον έχουμε το τέλο των φοβιών. Τι θα πει ο Α, τι θα πει ο Β, πώ θα το πάρει, τι θα γίνει. Μα είσαι αθάνατο. Όταν έχει κοινωνία με έναν θάνατο; γίνεσαι κι εσύ κατά χάρη ένα θάνατο. Εκεί, εκεί μπαίνει πλέον σε μια κατάσταση άτρωτου. Άτρωτο δηλαδή, όχι ότι, όχι ότι ε, δεν σε χτυπάει κανεί, σε χτυπάει ο άλλο, ο Α ή ο Β, αλλά εσύ όμω δεν φοβάσαι να πονέσει. Γιατί ξέρει ότι εκεί υπάρχει επούλωση. Άμεση. Παπ, έρχεται το πνεύμα του Άγιο και κάνει επούλωση. Υπάρχει παρηγορία. Με την παρηγορία με την οποία εμεί παρηγορήθημε εν υπό του κυρίου, την ώρα που περνάμε αυτά που περνάμε, παρηγορούμε και εσά. Αυτή είναι η αίσθηση μια καταχάρινα θανασία. Αυτή είναι η, 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 η το βίωμα ενό ανθρώπου που είναι καταχάρινα άτρωτος. Δεν πονάει, δεν στενοχωριέται. Εκεί που στενοχωριέται όμω με αυτά που του συμβαίνουν, δεν καταβάλλεται. Γιατί, διότι έχει βίωμα αναστάσεω. Και αυτό το βίωμα τη αναστάσεω που είναι η κάθοδο του αγίου πνεύματο μέσα του και το γέμισμα του αγίου πνεύματο, γιατί αυτό έγινε με τον Χριστό. Το πνεύμα το άγιο τον ανέστησε εκ των νεκρών. Ε, αυτή η κοινωνία με το πνεύμα το άγιο που είναι αναστάσιμο συμβάν, κάνει τον άνθρωπο να ξεπερνάει οτιδήποτε. Τα προβλήματα δεν λύνονται, αλλά με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιόνται. Άρα, να λοιπόν σε τι μα προσκάλεσε ο κύριο. Μα προσκάλεσε. Να είμαστε κοινωνοί των παθημάτων του, ώστε να γινόμαστε κοινωνοί και των αναστάσεων ενεργημάτων του. Αμήν. Δόξα στον Θεό.